την απόφαση αυτή που συζητάγαμε και νωρίτερα του Κώστα Καραμαλή να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές, να τερματίσει, όπως είπε, τον κοινοβουλευτικό του βίο, να το συζητήσουμε αυτό μαζί με, με το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην τελική ευθεία, όπως είπαμε πριν, από τις κάλπες, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Κυρία Κεφαλογιάννη, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ρωτήσουμε καταρχάς τι σηματοδοτεί κατά τη δική σας εκτίμηση αυτή η απόφαση του Κώστα Καραμαλή να αποσυρθεί, να το πούμε, από τη μάχημη πολιτική, από την κοινοβουλευτική δράση, όπως ο ίδιος είπε. Ναι, νομίζω ότι το ξεκαθάρισε, ότι τερματίζει τον κοινοβουλευτικό του βίο. Το λέω αυτό γιατί για τους πολιτικούς, όπως ξέρετε, η πολιτική δεν τελειώνει ποτέ. Επομένως, κρατάω αυτό, ότι ουσιαστικά ο Κώστας Καραμαλής μίλησε για την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής του διαδρομής. Άλλωστε, είναι ένας πολιτικός ο οποίος υπηρετεί πάντα με ήθος, με εντυνομότητα και με ενσυναίσθηση τόσο την πατρίδα μας όσο και την παράταξη. Αυτό έχει πράξει και σε όλη την διαδρομή του μέχρι σήμερα. Κύριε. Τόσο από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας, όσο και, για να μην το ξεχνάμε αυτό, από την θέση του μακροβιότερου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν πρέπει κανείς να θυμηθεί έτσι λίγο και την ιστορία της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να θυμηθεί ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει υπάρξει ο μακροβιότερος πρόεδρος της παράταξης, εκείνος ο οποίος μας έδωσε και την δυνατότητα να απευθυνθούμε σε πλατιά κοινωνικά στρώματα και να έχουμε πλατιές κοινωνικές συμμαχίες. Αυτό που παραμένει και το ζητούμενο και σήμερα. Κυρία Κεφαλογιάννη, για έναν πολιτικό άντρα που, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί απλά και μόνο η διαφωνία σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών να αποτελέσει αιτία αποχώρησης από την κοινοβουλευτική δράση, δεδομένης και της στάσης του στην εκδήλωση εις μνήμην του Ιωάννη Κεφαλογιάννη στα Ανόγια, όπου είχε πει ότι θα ήταν ανίκουστο με κυβερνητική εντολή να γίνονται τέτοιου τύπου παρακολουθήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κώστας Καραμαλής νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος και με τη δήλωσή του αλλά και με τη στάση του ότι παραμένει παρόν σε όλες τις μάχες, τόσο για τα μεγάλα εθνικά θέματα, για την πατρίδα μας, για τη δημοκρατία, για την πρόοδο του τόπου μέσα από το ευρωπαϊκό όραμα το οποίο υπηρέτησε και ο ίδιος με συνέπεια. Και όπως σας είπα και πριν, ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας πολιτικός ο οποίος πάντα με πίστη και εντυμότητα έχει υπηρετήσει αρχές και αξίες που εκφράζουν την παράταξή μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι που κρατάμε και για τη συνέχεια για έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος έχει τιμήσει την ψήφο των πολιτών και ο οποίος πάντα, ξαναλέω, έχει ψηλά τις αρχές, τις αξίες, τις δικές του και τις παράταξης. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν ήταν η διαφωνία του ή η απόσταση που τήρησε στο θέμα της κυβερνητικής τάσης με τις παρακολουθήσεις ο καταλήτης της επιλογής του να ακολουθήσει μια πορεία πέραν της Βουλής πλέον? Νομίζω ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό ο λόγος. Άλλωστε, όπως είδατε, υπήρξε μια πολύ καλή συνεννόηση και επαφή και με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μάλιστα και η δήλωση του Κώστα Καραμαλή ότι θα είναι παρόν και στην εκλογική μάχη, διότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος της χώρας περνάει μέσα από την δυνατότητα της παράταξης να απευθυνθεί και πάλι στις πλατιές κοινωνικές συμμαχίες, να έχει δηλαδή την πλειοψηφία στις κάλπες, έτσι ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει. Κύριε εκ νέου, ναι, για τη σταθερότητα και την πρόοδο. Πρόσεξα στην δήλωσή του και το πρόσεξαμε όλοι, νομίζω, ότι έχει ιδιαίτερη αναφορά. Λέει ότι παραμένει πιστός, στηρίζει την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κατά κάποιες πλευρές αυτό ερμηνεύτηκε και ως μία αιχμή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται πια τόσο κοντά όσο θα έπρεπε σε αυτές τις αρχές.
Μα νομίζω ότι δεν θα ήταν αυτονόητο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τόσο από τη θέση του Προέδρου του κόμματος όσο και ως Πρωθυπουργός μια παράταξη να αναφέρεται στις ρίζες της παράταξης αυτής που είναι μια ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή και όλων εκείνων που ανάμεσα στους οποίους και πατέρα ίδρυσαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μια περίοδο δύσκολη για την χώρα, μια περίοδο που χρειάζεται να πάμε σε μια μετάβαση, σε μια δημοκρατική ομαλότητα. Και αν διαβάσετε ακόμα και σήμερα την ιδρυτική διακήρυξη, παραμένει απολύτως επίκαιρη, παραμένει σύγχρονη και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία πορεύεται μπροστά, ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα αιτήματα των καιρών. Όμως πιστή στις αρχές και τις αξίες της. Και το λέω αυτό διότι προφανώς, όπως σας είπα και πριν, απευθυνόμαστε σε κοινωνικές πλειοψηφίες. Θέλουμε να έρθουν κοντά μας άνθρωποι που στο παρελθόν μπορεί να μην ήταν στο δικό μας τον χώρο, αλλά προφανώς και όλοι αυτοί θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι έρχονται σε ένα κόμμα που έχει αρχές και θα πρέπει να συμμερίζονται αυτές τις αρχές για να προχωρήσουν και εκείνοι μαζί μας. Κυρία Κεφαλογιάννη, να κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ. Μένοντας στο κομμάτι των αρχών της Νέας Δημοκρατίας, έχετε πει σε δήλωσή σας ότι το ζήτημα του απόρριτου θα πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, χαρακτηριστικά έχετε πει, εάν το διακύβευμα είναι η εύνομη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κάνει επαρκή αποτελεσματικό χειρισμό του ζητήματος των υποκλοπών? Και σας ρωτάω γιατί σαν επιχείρημα μπροστάτζα, ώστε να καθυστερήσουν λίγο οι διαδικασίες, η κυβέρνηση βάζει το ζήτημα του απορρίτου. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα ούτως ή άλλως από την αρχή, όπως θυμάστε, ο Πρωθυπουργός το έθεσε ως ένα ζήτημα που πρέπει να χυθεί άπλητο φως, να ξεκαθαρίσει. Και εγώ έχω πει και πολλές φορές ότι θα ήταν ιδανικό να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη πριν από τις εκλογές, έτσι ώστε να μην έχουμε το ζήτημα αυτό στην πολιτική αντιπαράθεση την προεκλογική. Γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση οι πολίτες περιμένουν από εμάς προτάσεις, περιμένουν από εμάς να ανταποκριθούμε στις αγωνίες και τα αιτήματά τους και περιμένουν από εμάς, δηλαδή, στον πολιτικό μας λόγο, τις θέσεις εκείνες που θα τους δώσουν, αν θέλετε, και το μήνυμα για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα από τις εκλογές. Και εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες με μια πρόταση θετική για το πώς στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν την πρόοδο της χώρας και την σταθερότητα. Από εκεί πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο θέμα των υποκλοπών, ένα ζήτημα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί ότι είχαν γίνει λάθος χειρισμοί και προσπάθησε αμέσως με θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες να το θεραπεύσει. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, και για τους νομικούς. Είμαι και εγώ νομικός και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με καθηγητές συνταγματικού δικαίου και άλλους νομικούς. Το ζήτημα αυτό, δηλαδή, της σύγκρουσης μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και από την άλλη της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκεί λοιπόν είναι ένα ζητούμενο πώς κρατάει κανείς την ισορροπία. Νομίζω ότι τόσο οι θεσμικές όσο και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση με έναν τρόπο αποκαθιστούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον το θέμα αυτό. Δηλαδή η άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας να γίνεται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και λόγους, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Άρα θεωρείτε ότι κάνει επαρκή χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης? Αυτό καταλαβαίνω από την απάντησή σας. Έχουν γίνει θεσμικές, έχουν πάρθει θεσμικές και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πολύ πιο αποτελεσματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινούμαστε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το θέμα, το γνωστό θέμα είναι ούτως ή άλλως στα χέρια της δικαιοσύνης. Άρα περιμένουμε, αν θέλετε, και από την δικαιοσύνη να βοηθήσει στο να γίνει αυτό που έχει ζητήσει από την αρχή ο Πρωθυπουργός, το να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στην δικαιοσύνη. Θέλω να πω, ο Άριος Πάγος... Αναφέρεσαι στην απόφαση του Άριου Πάγου για τους δανειολήπτες και τους servicers, που είδαμε να έχει πραγματικά, κύριε Κεφαλογιάννη, μια ταχύτητα πολύ πιο express, θα έλεγα, σε σχέση με αυτή που μας έχει συνηθίσει η ελληνική δικαιοσύνη, όχι μόνο στις υποκλοπές, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Απ' την άλλη, όμως, εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω
την δικαιοσύνη, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και νομίζω ότι είναι αρνητικό να δίνουμε στους πολίτες την αίσθηση ότι δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς. Εγώ θα σας πω ότι εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς τους και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Εσείς σωστά το λέτε και ορθά τοποθετήστε. Εγώ απλά θα συμπλήρωνα ότι καλό είναι και οι ίδιοι θεσμοί να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί τους. Κλείνοντας, να επανέλθουμε στο θέμα του Κώστα Καραμαλή, για να σας ρωτήσω το εξής. Τον βλέπετε, εκτιμάτε, είπατε ότι δεν τερματίζει την πολιτική του πορεία. Τον βλέπετε σε κάποιο νέο πολιτικό ρόλο με την ευρύτερη έννοια? Έχουν ακουστεί σενάρια ακόμα και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν είναι νομίζω τώρα ο χρόνος για να συζητήσουμε ποιος θα μπορούσε να είναι ένας άλλος ρόλος για τον Κώστα Καραμαλή. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο ίδιος με την δήλωσή του δεν άφησε ένα τέτοιο περιθώριο υποθετικών σενάριων. Είπε πολύ ξεκάθαρα ότι τερματίζει την κοινοβουλευτική του θητεία, δραστηριότητα, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι η πολιτική πάντα παραμένουν πολιτικοί και ειδικά πολιτικοί που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν την πατρίδα και την παράταξη με ένα ξεχωριστό ήθος και μια ξεχωριστή εντυμότητα. Κυρία Κεφαλογιάννη, στον ελάχιστο χρόνο που μας μένει, να σας κάνω και μια συμπληρωματική ερώτηση για την αποτίμηση του εκλογικού κόστους, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, από την αποχώρηση, την κοινοβουλευτική αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή, ειδικά σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, που το πολιτικό βάρος του ονόματός του ήταν μεγάλο. Ξαναλέω, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι παρόν στην εκλογική μάχη, ότι θα συνεχίσει, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, να υπηρετεί τις αρχές της παράταξης, άρα βεβαίως και το καλό της παράταξης. Μέσα από τις παρεμβάσεις. Ελπίζουμε ότι θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Μάλιστα. Κυρία Κεφαλογιάννη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Καλή συνέχεια και καλό προεκλογικό αγώνα, βεβαίως, γιατί είμαστε και στην Αλφα Αθηνών. Στην Αλφα Αθηνών, πάντα υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και εμείς εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ.